Η ασφάλεια, βασικός τρόπος προστασίας της ιδιωτικότητάς μας. Προκειμένου να προστατέψουμε τον εαυτό μας, τις πληροφορίες μας και τις συσκευές μας, πρέπει να κάνουμε μερικά απλά και έξυπνα πράγματα, όπως να χρησιμοποιούμε κλείδωμα οθόνης στα κινητά μας, να προσέχουμε να μην βάζουμε προσωπικές πληροφορίες σε ξεκλείδωτες συσκευές που μπορούν να χαθούν ή να κλαπούν και πάνω απ' όλα να δημιουργούμε δυνατούς κωδικούς πρόσβασης. Για να φτιάξουμε ένα δυνατό κωδικό πρόσβασης, θα χρησιμοποιήσουμε μία λέξη ή μία φράση που είναι εύκολο να τη θυμόμαστε εμείς, αλλά δύσκολο να τη μαντέψουν οι άλλοι. Άρα, δεν θα πρέπει να βάλουμε σε καμία περίπτωση το όνομά μας ή την ημερομηνία γέννησής μας ή κάτι τόσο προφανές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, γράμματα, αριθμούς και σύμβολα και σε κάθε σημαντικό λογαριασμό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό κωδικό. Να θυμόμαστε ότι οι κωδικοί μας είναι σαν την οδοντόβουρτσά μας. Δεν τους μοιραζόμαστε με κανέναν παρά μόνο με τους γονείς μας. Οι περισσότερες εφαρμογές και τα περισσότερα λογισμικά προσφέρουν τρόπους για να ελέγχουμε τι πληροφορίες κοινοποιούμε σε άλλους και με ποιον τρόπο. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας κατά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι να εξασφαλίσουμε ότι το προφίλ μας είναι ιδιωτικό, που σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο μόνο από τους φίλους ή τους ανθρώπους που αποδεχόμαστε ως φίλους μας. Από την επιλογή ρυθμίσεις, βρίσκουμε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας που μας επιτρέπουν να ορίσουμε ποιες πληροφορίες μπορούν να είναι ορατές στο προφίλ μας και ποιος μπορεί να δει τις αναρτήσεις μας, τα βίντεό μας ή άλλο περιεχόμενο που κοινοποιούμε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς να αποκλείσουμε κάποιον και πώς να κάνουμε αναφορά αν συμβεί κάτι που μας αναστατώσει ή μας ενοχλήσει. Συνίσταται επίσης να ξέρουμε πώς να αποθηκεύουμε τις συνομιλίες, δηλαδή πώς να παίρνουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης, προκειμένου να κρατήσουμε αποδείξεις.